Και πάμε αμέσως στον καθηγητή παθεολογίας λοιμόξεων, μέλος της Επιτροπής των Εμβολιασμών, τον κύριο Αθανάσιο Σκουτέλη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Και κύριε Κοραή, καλημέρα. Εγώ σας βλέπω, αλλά πρώτη φορά σας ακούω μόνο. Να είστε καλά. Ελπίζουμε να τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα. Αυτό ακριβώς. Τώρα, την ώρα που περιμένατε κι εσείς και εμείς να βγούμε από τις διαφημίσεις, βλέπω ένα δημοσίευμα της Washington Post που το έχει σήμερα και η Καθημερινή πρώτο θέμα και λέει ότι στην Αμερική συστήνουν τη χρήση διπλής μάσκας πια, δηλαδή είτε διπλής ιατρικής, είτε ιατρικής και πάνινης μαζί, είτε N95, που φαίνεται ότι τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο δύσκολα με το μεταλλαγμένο στέλεχος και τον φόβο της ακόμη μεγαλύτερης μεταδοτικότητας του ιού. Κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζω και δεν ξέρω αν είναι και γενικότερη οδηγία. Το θέμα είναι ότι η διαχείριση των μεταλλαγμένων στελεχών είναι ίδια με τη διαχείριση του άγριου στελέχου, δηλαδή του φυσικού στελέχου, ναι. Αυτού που ξέρετε. Δηλαδή δεν έχει μεγαλώσει ο ιός, ούτε έχει μικρύνει ώστε να περνάει από τα. Έχει γίνει κάτω από 5 μικρά που να περνάει από τους πόρους των μασκών που δεν είναι κατάλληλες. Άρα λοιπόν η διαχείριση είναι ακριβώς η ίδια. Τώρα, αν πρέπει να φοράμε διπλή ιατρική και πάνινη, αυτά δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι σίγουρος ότι στη φάση αυτή έχει κανένα νόημα. Και καταρχάς δεν είμαι σίγουρος αν γενικώς η αύξηση των κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, ναι, είναι αποτέλεσμα κακής πρακτικής, που είναι το πιο πιθανό, ή αποτέλεσμα της μετάλλαξης. Ούτως ή άλλως η μετάλλαξη είναι κάτι το οποίο είναι φυσική ιδιότητα του ιού. Όπως συμβαίνει με όλους. Ναι, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος, το εμβόλιο του ιού της γρήπης γίνεται κάθε χρόνο. Όχι, ναι, επειδή. Με καινούργια στελέχη κάθε χρόνο. Δεν καταρρίασε η ανοσία, δεν ξέρω τι. Γίνεται, αλλά πες ότι είχαμε ένα εμβόλιο περσινό στο ψυγείο, που μπορεί να διατηρηθεί. Θα το κάναμε φέτος. Όχι. Για ένα λόγο. Γιατί τα στελέχη τα περσινά είναι. Α, και ανανεώνονται. Βέβαια. Αυτό οφείλεται σε αυτές τις σημειακές μεταλλάξεις, αυτές που λέμε τώρα, που έχουν την ιδιότητα η αναπνευστική. Σωστά, άρα λοιπόν, σωστά. Οι μεταλλάξεις είναι μέσα στη φύση του ιού. Τώρα, αυτό που λένε όμως, κύριε, ναι, καθηγητά, ότι μία μετάλλαξη, ένα στέλεχος του κορονοϊού, του COVID-19, είναι πιο επικίνδυνος και πολύ πιο επιθετικός στην μετάδοση, δεν επηρεάζει. Ναι, δηλαδή, οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση ότι τα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν πιάνουν και αυτόν τον επιθετικό. Έχουν πάρει. Η Moderna έχει πάρει. Η Pfizer θα πάρει. Έτσι, ναι. Θα πάρει σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, γι' αυτό θέλουμε τις πληροφορίες. Για την AstraZeneca ακόμα δεν έχουμε, αλλά οι πληροφορίες είναι ότι και αυτή μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, α, ενδιαφέρον. Ένα τέτοιο είδους. Ναι. Όσον αφορά όμως το άλλο θέμα που είπατε, δηλαδή πιθανώς. Δεν έχει μελετηθεί επιδημιολογικά το φαινόμενο, πιθανώς να είναι και πιο μολυσματικός. Θυμόσαστε στην αρχή, λέγανε 70%, μετά έπεσε στο δεν ξέρουμε, τώρα λένε 30%, μάλιστα, τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά πιθανώς, ναι. Και όταν έχουμε να κάνουμε μια πιθανότητα χειρότερη από την τρέχουσα, τότε λαμβάνουμε και πιο αυξημένα μέτρα, και έστω και αν αυτά δεν είναι αποδεδειγμένα. Και ήθελα όσον να αφορά μας τώρα τη λοιμογόνο δύναμη, ναι, ναι, δεν το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε αν δηλαδή οι άνθρωποι πεθαίνουν πιο πολύ, επειδή είναι πιο πολλά τα άτομα τα οποία νοσηλεύονται λόγω του ακριβώς του ότι είναι πιο μολυσματικός. Ναι. Έτσι, άλλο μολυσματικός, άλλο σημαίνει λιμογόνο δύναμη. Μολυσματικός σημαίνει μολύνει πιο ικανότητα να μολύνει πιο πολλά άτομα. Μάλιστα. Ναι. Λιμογόνο δύναμη αυξημένη σημαίνει πεθαίνουν πιο πολύ. Σε αυτό δεν έχουμε δηλαδή ακόμη. Όχι, γιατί μάλιστα, εγώ σας λέω μια εκδοχή που μπορεί να είναι και πολύ πιθανή ότι πεθαίνουν πιο πολύ διότι έχουν πιεστεί τόσο τα συστήματα υγείας που γίνεται επιλογή και δεν προλαβαίνουν να πηγαίνουν στις μονάδες και πηγαίνουν από αυτού του λόγου και όχι εξαι. Ήθελα να μας επιβεβαιώσετε κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, αν ισχύει. Άκουσα να το λένε και οι συνάδελφοί σας ότι τα δύο εμβόλια, τα mRNA της Moderna και της Pfizer, δηλαδή ακόμα και αν ένα μεταλλαγμένο στέλεχος είναι πολύ, μάλλον δεν είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια στο να το καταστήλουν, μπορεί να τροποποιηθούν μέσα σε ένα διάστημα 6 εβδομάδων το πολύ, επειδή η τεχνολογία mRNA αυτό το επιτρέπει. Αυτό είναι σωστό? Ισχύει. Βεβαίως. Και μάλιστα, στα AstraZeneca ισχύει. Μην νομίζει και στα AstraZeneca mRNA. Είναι απλώς ένα διαφορετικό παρακλάδι. Άρα και σε περίπτωση που στο μέλλον ενδεχομένως δούμε, βεβαίως, ότι δεν είναι αποτελεσματικά, μπορούν πολύ γρήγορα να γίνουν ακριβώς αποτελεσματικά. Δεν θα περιμένουν να πάρει τον χρόνο αυτόν. Θα αλλάξουν λίγο τις μεθόδους και θα γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες.
ανάμεσα στον καινούριο εμβόλιο. Ωραία. Αλλά ούτω ή άλλω αυτό είναι υπόθεση εργασία. Ναι, προφανώς. Η άποψη είναι ότι δεν χρειάζεται, διότι τα εμβόλια τα τρέχοντα καλύπτουν την, την, και τα μεταλλαγμένα στελέχη. Ξέρετε, αυτό έχει σημασία μεγάλη, γιατί ο κόσμος δεν αρχίζει να κλονίζεται πάλι. Βέβαια, έχει σημασία. Αφισβήτηση και αμφιβολία και επίθεση αυτού του. Μα γι' αυτό και το ρωτάμε. Που τον κυνηγάει, ας πούμε, καθημερινά. Πραγματικά δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται. Ναι. Κύριε Σκουτέλη, μια και είστε και μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών, θέλω έτσι να σας ρωτήσω, γιατί πολλοί θέτουν αυτό το ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα σήμερα, και ενώ έχει, ας πούμε, μια σχετική παραλαβή εμβολίων, να έχει προχωρήσει στο 2,03% του πληθυσμού και η Μάλτα να έχει φτάσει γύρω στο 4,8%. Να σας πω κάτι. Βέβαια. Πρώτον, όσον αφορά την Ελλάδα, εγώ νομίζω πάνε πάρα πολύ καλά τα εμβολισμοί και πρώτον και δεύτερον, όσα έχουμε, όσα έρχονται, τα διαθέτουμε. Μην ξεχνάτε όμως κάτι, ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, αλλά όχι σε όλες, από τα 100 που έρχονται, τα 50 χορηγούνται στα άτομα τα οποία εμβολιάζονται και τα 50 τα κρατάμε για τη δεύτερη τους δόση. Α, μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να στις 3 εβδομάδες να μην κάνει τη δόση, γιατί έχει ήδη κρατηθεί. Υπάρχουν χώρες όμως και μεγάλες χώρες και σοβαρές χώρες οι οποίες τι κάνουν, έχουν αρχίσει τώρα τα ανά 2 μήνες, ανά 3 μήνες, ώστε να κερδίσουν χρόνο για τον εμβολιασμό. Η Δανία το κάνει και έχει βρεθεί σε απελπιστική κατάσταση τώρα. Εμείς όμως είπαμε ότι εφόσον η επίσημη οδηγία είναι 3 εβδομάδες, το κάνουμε 3 εβδομάδες και 6 μήνες. Μάλιστα. Δεν είναι σίγουρο αν είναι αποτελεσματικό. Και το δεύτερο είναι, όλα είναι θέμα απολύτου αριθμού. Αν υπάρχουν 1 εκατομμύριο εμβόλια, με τη Μάλτα καλύπτει σχεδόν όλο τον πληθυσμό. Στην Ελλάδα καλύπτει τον. Ναι, αλλά υποτίθεται υπάρχει αναλογικότητα του πληθυσμού. Δεν δίνει. Ναι, δεν δίνει στη Μάλτα επειδή έχει. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρει λίγα εμβόλια παρά πολλά. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσουμε κάτι με βάση και την. Συγγνώμη. Και εξάλλου δεν ξέρω και τι διμερείς συμφωνίες έχει κάνει η Μάλτα. Όπως με το Ισραήλ, όπως ξέρετε, ήταν διμερείς συμφωνίες και πλήρωσε το εμβόλιο. Άλλο το. Είναι 2,5 φορές. Μπορεί να έχουν κάνει διμερείς συμφωνίες με το σπίτι. Ναι, αλλά η Μάλτα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ δεν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν. Και η Ουγγαρία είναι μέλος. Ναι, η Ουγγαρία αγόρασε το ρώσικο ή το κινέζικο. Το ρώσικο. Το ρωσικό, ναι. Τώρα, να ρωτήσουμε κάτι. Με βάση τον. Καταρχάς, ο προγραμματισμός που είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα δεν ισχύει πια και δεν ισχύει λόγω της μείωσης των εμβολίων από τις εταιρείες. Πάλι έχω να σας πω εδώ. Πείτε μας. Ο προγραμματισμός, επειδή ακριβώς θέλαμε να είμαστε συνεπείς και να μην κάνουμε σχεδιασμούς με βάση τα θεωρητικά δεδομένα. Ο προγραμματισμός στην Επιτροπή, που είναι πραγματικά ένα φοβερά δύσκολο έργο η προτεραιοποίηση, είναι 30 σελίδες πυκνογραμμένες και δυσνόητες, αλλά έπρεπε να γίνει, γιατί όπως έχετε ακούσει, δεν θα περιμένουμε να τελειώσει κάθε ομάδα για να μπει η επόμενη. Δεν περιμένουμε να τελειώσουν οι άνω των 65 για να αρχίσουμε να βάζουμε τους ανοσοκατασταλμένους. Θα τρέχουν μαζί, παράλληλα, από την άλλη εβδομάδα και οι άνω των 75, νομίζω, και οι ανοσοκατασταλμένοι. Παράλληλα. Άρα λοιπόν οι υπολογισμοί που γίνανε. Και μάλιστα είχαμε εντολή από τον. Όχι εντολή, οδηγία από την επιστημιακό σκέλος της ομάδας του κ. Μεσοκλέου, ότι να τα υπολογίζουμε ανά 100.000 δόσεις, παραδείγματος χάρη. Και όχι με απόλυτους αριθμούς. Ώστε όσα ερχόταν να τα προγραμματίζουμε να γίνουν με τον αντίστοιχο ρυθμό. Καταλάβατε, όχι με βάση τον απόλυτο αριθμό. Ναι. Όχι. Ανά 100.000 δόσεις. Εμείς ρωτάμε τώρα το εξής. Υπήρχε μια εκτίμηση στις αρχές του χρόνου ότι μέχρι τον Ιούνιο, ας πούμε, θα έχει εμβολιαστεί ένα ποσοστό ανθρώπων γύρω στο 50-60%, δηλαδή γύρω στα 5 εκατομμύρια, κάπου εκεί. Προφανώς αυτό με τα νέα δεδομένα αναπροσαρμόζεται, έτσι δεν είναι? Δεν το ξέρω. Εγώ ελπιστώ ακόμη. Ναι. Ότι δηλαδή θα μπουν στο παιχνίδι και άλλοι. Θα μπει τέτοια η Johnson & Johnson που έχει ήδη υποβάλει το φάκελο και τέλος. Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου θα πάρει έγκριση και είναι μονοδοστικό, που σημαίνει ότι έρχεται, το κάνουμε και τελειώνουμε. Θα μπει CureVac, θα μπει AstraZeneca. Νομίζω ότι ο ρυθμός θα είναι πολύ ραγδαία επιταχυνόμενος. Ο ρυθμός παραγωγής και. Οπότε θα καλυφθεί, λέτε, εγώ το κενό. Νομίζω ο στόχος μέχρι το πρώτο εξάμεινο, ένα 50% θα καλυφθεί του πληθυσμού που μας ενδιαφέρει εξόλου για να κάνουμε αυτό. Άρα λέτε ότι αυτός ο αρχικός στόχος μπορεί, τηρουμένων των αναλογιών, να ισχύσει, να καλυφθεί δηλαδή. Γιατί ο αρχικός στόχος ήταν ο αρχικός του προγραμματισμού με βάση τα νούμερα της AstraZeneca, που ήταν αρκετά αισιόδοξα. Βέβαια. Αλλά αυτά ανατράπηκαν τελείως, όπως ξέρετε, όχι μόνο
γιατί δεν μπόρεσε να παράξει το εμβόλιο στο Ζένεκα, αλλά γιατί η φάση σε πρώτη και με αυτή τώρα κινούμαστε. Κύριε καθηγητά, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ τα έκανε λίγο θάλασσα, έτσι, με τις ρήτρες τις οποίες δεν έβαλε. Γιατί η ρήτρα, ό,τι και να έβαλε, και δεν είναι, ας πούμε, κανόνας το να λέει είναι στην καλή διάθεση και ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατόν η εταιρεία, και γιατί όχι, κάτι τέτοια αναφέρονται. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι ένα. Έβαλε χρονοδιαγράμματα και έβαλε και οικονομικές ρήτρες όταν δεν τηρούνται αυτά? Δεν το έβαλε. Σωστά, όχι. Έχουμε αυτή την αίσθηση. Βεβαίως, γιατί εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, μην με ρωτάτε. Ναι, αλλά αυτές φαίνεται. Είναι πολιτικές πληροφορίες. Θα σας πω κάτι, εγώ έχω την αίσθηση ότι το πράγμα χάλασε όταν μπήκε στην αγορά η Αμερική. Είναι ένα μικρό ότι είναι αμερικανική εταιρεία. Και μάλιστα άκουσα χθες ότι η Αμερική θα παραγγείλει άλλα 200-300 εκατομμύρια, τόσο σχεδόν να καλύψει πλέον τον πληθυσμό. Ο Biden, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό? Ότι η Αμερικάνικη εταιρεία θα δώσει στην Αμερική. Τώρα πώς και γιατί. Η Moderna, λέτε. Ναι, προφανώς. Το κατανοούμε. Η Moderna και η Pfizer. Τώρα να σας ρωτήσουμε και κάτι. Pfizer. Και η Pfizer, σωστό. Το πλάνο χάλασε από τη στιγμή που μπήκε η Αμερική, που εγκρίθηκε πιο διέγκαια. Λέει, τα εμβόλια θα πάνε. Ναι, αλλά αυτά δεν τα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έδωσε και 2,7. Και η BioNTech είναι γερμανική. Βέβαια. Έτσι. Η BioNTech είναι γερμανική. Ευρωπαϊκή δηλαδή. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσουμε και κάτι άλλο που αρχίζει και αυτό και συζητείτε, που έχει να κάνει, άκουγα τον κύριο Γόγο σε ένα διαδικτυακό συνέδριο που συντόνιζα πριν από λίγες μέρες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να λέει ότι για να αποκτήσουμε την παγκόσμια νοσία της Αγέλης πρέπει να εμβολιαστούν 5,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ως αριθμός αυτό ακούγεται πάρα πολύ μεγάλος και εμείς που δεν έχουμε την απόλυτη γνώση θεωρούμε ότι πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό. Πολύ. Σε αυτό το πλανήτη έχουν γίνει πολλοί. Ακριβώς. Άρα το ερώτημά μου είναι το εξής, κύριε καθηγητά. Μήπως μέχρι να εμβολιαστεί όλος αυτός ο πληθυσμός και κυρίως οι χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, εκεί έχουμε καινούργια στελέχη του ιού, καινούργιες μεταλλάξεις πιο επικίνδυνες που θα βάλουν σε κίνδυνο εκ νέου όλο τον πλανήτη? Αν δεν εξαφανιστεί ο ιός που δεν κάνει, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα ρίζει ούτε σε πολιτιστικό επίπεδο ούτε σε οικονομικό επίπεδο. Ανθρώπων, αν εξακολουθήσει να υπάρχει ο ιός, θα υπάρχουν και μεταλλάξεις. Ναι. Μόνο αν εξαφανιστεί ο ιός, θα μεταλλάξει. Απ' την άλλη μεριά, εντάξει, η ανοσία της Αγέλης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μια έννοια, αλλά ουσιαστικά το πρόβλημα όπου δημιουργείται από τη δυνατότητα της σύγχρονης εποχής να μεταφέρονται με αστραπιά ταχύτητα οι άνθρωποι. Και του κόσμου οι άνθρωποι δεν νομίζω να κάνουν τόσα ταξίδια όσο κάνουν του δυτικού κόσμου. Μπορούν να κάνουν υπό δεκαπλάσια παραδείγματα. Αλλά η μετάδοση δεν είναι τόσο τραγική. Μάλιστα. Όσο στις χώρες που πραγματικά δημιουργούν το πρόβλημα. Ναι, δηλαδή, αλλά μην τους αφήσουμε και αυτούς να πεθάνουν. Όχι βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν όλοι. Για να αποκτηθεί η παγκόσμια νοσία, κατάλαβα τι λέτε. Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς. Ναι, αλίμονο. Μα εσάς έχουμε και τη δική σας γνώμη. Ο ειδικός εσείς είστε, δεν είμαστε εμείς. Οι γνώμες υπάρχουν πολλές, όπως ξέρετε, καλύτερα από μένα. Βέβαια. Γι' αυτό μην περιμένετε και μην αναμένετε από τις επιτροπές επιστημονικές, ιδίως όταν υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο αστάθειας, μην περιμένετε ομοφωνίες και πλειοψηφίες. Αλίμονο. Ούτε είναι βουλή, ούτε είναι κοινοβούλιο. Πρέπει να βγαίνει όμως ένα consensus, δηλαδή μια γνώμη. Ναι, με διαφωνούμε, αλλά λέμε ότι η τάση είναι αυτή. Μα αν η επιστήμη δούλευε μόνο με την ομοφωνία, δεν θα υπήρχε η πρόοδος που υπάρχει όλους αυτούς τους αιώνες. Αλίμονο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Πολύ. Ελπίζω να ήταν καλή και η πρώτη μας ραδιοφωνική επαφή και να την επαναλάβουμε από εμάς. Τουλάχιστον καλή διάθεση υπάρχει, θέλουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.